Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε, να δούμε τα αποτελέσματα με τη ματιά του Γιάννη Γιαννακάκη. Έχω μαζί μου με Skype, σε Skype, τον Γιάννη Γιαννακάκη, πολιτικό αναλυτή, συνεργάτη του ITV. Γιάννη, καλησπέρα, πώς είσαι? Καλησπέρα, Βλάση. Καλά είμαι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Γιάννη, ξεκινάμε την περιφέρεια Ηπείρου. Εκεί κυριάρχησε ο Αλέξανδρος Χαχρημάνης, σχεδόν 54%, 55%, 54,7%. Τι λες, από εκεί και πέρα χαμηλότερα, πολύ χαμηλότερα οι υπόλοιποι. Δεύτερος ο Γιάννης Στέφος, είναι γνωστά τα αποτελέσματα. Θέλω το δικό σου σχόλιο. Νομίζω ότι το φαινόμενο Καχρημάνη έχει πολύ λίγα παραδείγματα βλάσει στην ιστορία. Θα μπορούσε, ας πούμε, να συσχετιστεί με το φαινόμενο Μπαχατουρίδη στο Περιστέρι, για παράδειγμα. Όπου ανελιπώς εκλέγεται εκεί ο Δήμαρχος, εδώ ο Περιφερειάρχης. Εξακολουθεί να έχει μια τεράστια δυναμική ο Αλέκος Χαχρημάνης και κέρδισε και αυτή τη φορά, παρότι είπαμε ότι δεν ήταν ευθύς εξ αρχής η επιλογή του κόμματος να κατέβει και αυτή τη φορά. Έδειξε όμως ότι ουσιαστικά είναι ο κυρίαρχος πολιτικός παράγοντας στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ιωαννίνων και όχι μόνο, Βλάση. Αυτό είναι αλήθεια. Εκλογικά κυριάρχησε πάνω από 50%, δεν χρειαζόταν 50%, χρειαζόταν 43% ο Καχρημάνης. Κυριάρχησε απόλυτα, έτσι. Σε εξέπληξε κάποιο από τα αποτελέσματα, κάποιο από τα ποσοστά των υπολείπων σε εξέπληξε, Γιάννη, στην περιφέρεια Ηπείρου? Όχι, απέναντι στον Αλέκο Καχρημάνη το είχαμε συζητήσει και παλιότερα, Βλάση. Ζητείται ο αντικαχρημάνης, ο οποίος τελικά δεν έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα και σε καμία περίπτωση. Προφανώς αυτό αποτελεί μια μεγάλη δύναμη που έχει ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα, αλλά συμβάλλει εξίσου και η ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης, η οποία δεν μπορεί ουσιαστικά να προτείνει ένα πρόσωπο το οποίο να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση. Ή να κάνουν τόσο μια σύνθεση, μια σύμπραξη. Θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε. Δεν τα κατάφεραν κεντρικά, γιατί αυτές στην περιφέρεια οι συμπράξεις, οι συνεργασίες είναι και κεντρικές επιλογές. Δεν τα κατάφεραν πουθενά, σχεδόν πουθενά, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ να είναι μαζί, έτσι. Πάντως το φαινόμενο, Βλάση, που παρατηρήθηκε στην περιφέρεια, παρότι ο Αλέκος Καχρημάνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει μεγάλες ποσοστώσεις στις εκλογές γενικά, το φαινόμενο παραδείγματος φέτος στην περιφέρεια ήταν κάτι το οποίο προσομοιάζει με γενικά το φαινόμενο παρατηρήθηκε με την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και την αδυναμία, ή μάλλον να το πω καλύτερα, και με τις χαμηλές πτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στις όλες τις σχεδόν τις περιφέρειες των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαινόμενο το οποίο όμως δεν ακολουθήθηκε. Αντίθετα, μάλλον, δημιουργήθηκε αντίθετο φαινόμενο στο Δήμο Ιαννητών. Είμαστε από τους λίγους Δήμους όπου κυριαρχεί μία αντιπαράθεση μεταξύ λίγων κέντρο-αριστερών παρατάξεων και όχι μεταξύ μιας κεντροδεξιάς και μιας αντιπαραθέσεις. Υπάρχει παντελής απουσία από τις κεντροδεξιές παρατάξεις. Θα πάμε και εκεί. Το ότι ο Σπύρος Ζωζόπουλος έπεσε ακόμη χαμηλότερα από την πρώτη του εμφάνιση εδώ το 19. Τι λέει σε σένα? Δεν μπόρεσε να πείσει, Βλάση, ο κύριος Ριζόπουλος. Δεν μπόρεσε να πείσει ούτε την πρώτη φορά ούτε αυτή τη φορά. Δεν ξέρω κατά πόσον θέλει να επιμείνει και για τρίτη φορά σε αυτή την ιστορία. Βεβαίως το ότι ο κύριος Καχρημάνης θα αποσυρθεί από την ηγεσία μιας καινούριας εκλογικής αντιπαράθεσης δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι μεγάλος παράγοντας στο πώς θα παιχθεί το παιχνίδι στις επόμενες εκλογές. Άρα δεν έχω πολύ μεγάλες επιφυλάξεις ότι θα μπορούσε να αποποιηθεί της πολιτικής του ιδιότητας ακόμα και αν δεν κατέβει στις επόμενες εκλογές. Θεωρώ λοιπόν ότι ο κ. Ριζόπουλος δεν είχε τη δυναμική να το κάνει αυτό. Βεβαίως δεν είχε και την πολιτική ιστορία στην περιφέρεια Βλάση, δηλαδή στην περιφέρεια που αφορά τα Γιάννενα, την Άρτα, τη Θεσπρωτεία, την Ηγουμενίτσα, και απέναντι βέβαια σε ένα όνομα όπως είναι ο Αλέκος Καχρημάνης, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να έχει περισσότερο τύχη. Αλλά δεν είχαν και πολύ τύχη και οι αντίπαλοι στην αντιπολίτευση του Αλέκου Καχρημάνη, όπου τα ποσοστά του σου ήταν σε χαμηλά επίπεδα, Βλάση. Εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος σε αυτό το παιχνίδι. Είναι έτσι, είναι κυρίαρχος εκλογικά, απόλυτα κυρίαρχος, δεν το συζητάμε αυτό.
έχει 55%, μετά από αλλεπάλληλες μάχες και από πολλά χρόνια έτσι, στην περιφέρεια της Ηπείρου, πριν στην Ομαρχία. Να πω εδώ ότι ο Αλέξανδρος Καχρημάνης στην τελευταία συνέντευξή του την Παρασκευή, εδώ πριν τις εκλογές, είχε πει ότι δεν θα ξανά είμαι υποψήφιος. Τώρα, βέβαια, αυτό το έχει ξαναπεί και σε άλλες εκλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση. Στις προηγούμενες αυτό είχε γίνει, είχε πει, καλά. Και προηγούμενες. Αλλά σε αυτή τη φάση φαίνεται να το εννοεί ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, γιατί το συμπλήρωσε κιόλας. Μου λέει: δεν θα είμαι υποψήφιος επικεφαλής στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Και αφού τον ρώτησε και το απέρριψε αν θα είναι υποψήφιος στην κεντρική πολιτική σκηνή ή στην πρώτη αυτοδιοίκηση, στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο, μου λέει, θα μείνω στην περιφέρεια, αλλά δεν θα είμαι υποψήφιος επικεφαλής. Του λέω, θα είστε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Ναι, μου είπε. Και αυτό διαμορφώνει μία άλλη δυναμική για το επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι εκεί γύρω μισό χρόνο πριν την επόμενη εκλογή, που είναι σε 5 χρόνια τώρα, βέβαια, το 28, ο Αλέξανδρος Καχρημάνης θα διαμορφώσει, θα εξελίξει μια διαδοχή, ένα είδος διαδοχής, και αυτός θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Αλλά ο υποψήφιος επικεφαλής αυτής της παράταξης δεν θα είναι κάποιος ξένος, θα είναι κάποιος που θα επιλέξει ο Αλέξανδρος Καχρημάνης. Δεν μπορώ να φανταστώ να είναι κάποιος ξένος. Αυτό, ο Σπύρος Ιζόπουλος έχει πέσει λίγο. Εγώ να πω κάτι για τον Λάμπρο Γεωργόπουλο, πρωτοεμφανιζόμενος ο Λάμπρος Γεωργόπουλος. Προσωπικά για μένα έχει κάνει έναν άθλο, του το είπα και χθες εδώ όταν ήταν. Γιατί έχει μια παράταξη χωρίς ένα κόμμα πίσω του, χωρίς κανένα κόμμα πίσω του, έκανε έναν, και πήρε ένα 5,5% περίπου. Έκανε έναν άθλο σε προσωπικό επίπεδο για να φτιάξει το ψηφοδέλτιο και για να πάρεις, να πείσεις 5,5% των υπηρετών. Είναι ένα τεράστιο για μένα εγχείρημα. Απόλυτα τεράστιο. Βλάση, θα το πιστώσουμε αυτό του κυρίου Γεωργόπουλου. Και χωρίς να έχει την υποστήριξη κανός κόμματος, να καταφέρει να έχει δύο έδρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βλάση, αυτό είναι μεγάλο, μεγάλο κατόρθωμα. Θα δούμε βέβαια το πώς θα λειτουργήσει και σαν άνθρωπος ηγέτης στην αντιπολίτευση μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα για τον κύριο Γεωργόπουλο. Έτσι όπως το λες. Τώρα, ο Γιώργος Πρέτζας πήρε κάτι παραπάνω, όχι όσο θα ήθελε, είμαι σίγουρος, αλλά κέρδισε η Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί έκανε τεκμηριωμένη αντιπαράθεση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στον Αλέξανδρο Καχρημάνη. Ίσως ήταν η μοναδική παράταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου που ολοκληρώνεται στο τέλος του 23, που έκανε τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στον Αλέξανδρο Καχρημάνη, όπως πρέπει να κάνουν όλοι. Όλες οι παρατάξεις αντιπολίτευσης πρέπει να κάνουν τεκμηριωμένη αντιπολίτευση στην Περιφερειακή Αρχή. Τα κατάφερε η Λαϊκή Συσπήρωση, εντάξει. Ο κύριος Πρέντας Βλάσης είναι εξαιρετικός γνώστης των τεχνικών πολιτικών θεμάτων, αλλά είναι και εξαιρετικός χρήστης του πολιτικού λόγου, και αυτό νομίζω ότι του δίνει τη δυνατότητα να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση. Να πούμε όμως ότι ίσως να περίμενε παραπάνω. Γενικά πάντως, Βλάση, το ΚΚΕ είχε αυξανόμενη δύναμη σε όλη την Ελλάδα και φαίνεται ότι κερδίζει πλέον από κάποιες επιστροφές, αν το πούμε καλύτερα, ανθρώπων οι οποίοι είχαν προσκοπήσει στο ΣΥΡΙΖΑ και επιστρέφουν στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ αρχίζει να έχει μια αυξανόμενη δυναμική. Και σε κεντρικό επίπεδο, και οι δημοσκοπήσεις το δίνουν παραπάνω από το ποσοστό που είχε στις εθνικές εκλογές, που ήταν μικρό, ήταν μεγαλύτερο. Έτσι. Κινείται ανωδικά. Μετά τον Μπελετίδη, στην Πάτρα, που έχει παράξει έργο ο Μπελετίδης. Υπάρχει μια άποψη σε μεγάλα κομμάτια του κόσμου ότι ένας κομμουνιστής δήμαρχος μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα. Ως τεχνική ανάλυση το λένε πολύ. Πολύ περισσότερα από έναν οποιοδήποτε άλλο δήμαρχο. Το λένε άνθρωποι που δεν υπήρξαν ποτέ κομμουνιστές και ούτε θα είναι ποτέ κομμουνιστές. Λένε ένας άνθρωπος κομμουνιστής στη δημαρχία μιας πόλης, δεν κακό. Βλέποντας και τον Μπελετίδη. Okay, εντάξει, δεν έπιασε πολύ με την περίπτωση της Ηπείρου, ούτε στο Δήμο πολύ, αλλά και στο Δήμο. Ανέβηκαν τα ποσοστά της Λαϊκής Συσπήρωσης και της κυρίας Τσουμάνη. Πάμε στο Δήμο Ιωαννιτών, λοιπόν. Στο δεύτερο γύρο μένεις μαζί μου, Γιάννη, και σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για πάμε ξανά στο Γιάννη Γιαννακάκη. Γιάννη, ακούσαμε και το ρεπορτάζ και για τον Θωμά Μπέγκα και για τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Μην ξεχνάμε, ακούστηκε στο ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Παπαδόπουλου, ακούστηκε και στο ρεπορτάζ, είναι έτσι ότι το 2019 ο Θωμάς Μπέγκας ήταν μπροστά με 7-8 μονάδες από τον Μωυσή Ελισάφ, τώρα είναι με 9,8. Εντάξει, ελαφρώς αυξημένη είναι η διαφορά, αλλά το 2019 ο Ελισάφ ανέτρεψε τη διαφορά και κέρδισε τον Θωμά Μπέγκα στον δεύτερο γύρο. Αυτό ελπίζουν ότι θα γίνει στέλεχη του Δημήτρη Παπαγεωργίου, και ο ίδιος ο Παπαγεωργίου αυτό ελπίζει ότι μπορεί να επαναλάβει
το 2023. Υπάρχει ένα προβάδισμα του Θωμά Μπέγκα. Εντάξει, αυτό είναι σε κάθε περίπτωση σαφές, αν δει κανείς τα ποσοστά. Από εκεί και πέρα όλα γίνονται, η κάλπη είναι κάλπη. Υπάρχει μια καλύτερη χημεία, αν μπορεί κανείς να πει, Γιάννη, του κεντροδεξιού κοινού με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Υπήρχε μια οπωσδήποτε καλύτερη χημεία του κεντροδεξιού πολίτη με τον Μωυσή Ελισάφ από ότι με τον Θωμά Μπέγκα. Αυτό αποδείχτηκε σαφέστατα το 19. Και αυτό παραμένει σε έναν βαθμό, γιατί βλέπουμε στελέχη του Παπαγεωργίου, όπως η Ακονίδου, να έλκουν ψήφους από την κεντροδεξιά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια χημεία. Σε τι βαθμό θα εκφραστεί αυτό τώρα, μόνο η κάλπη μπορεί να δείξει. Γιάννη Γιαννακάκη, έχουμε ένα δεύτερο γύρο στο Δήμο Ιωνών και στο Δήμο Οικουμενίστας. Δεν έχουμε πουθενά άλλου. Όλα τα άλλα τέλειωσαν με αυτό το 43%. Για να δούμε τι λες εδώ για το Δήμο Ιωνών, πώς είδες το αποτέλεσμα. Ήταν αναμενόμενο καταρχάς, έτσι. Η παράσταση δεύτερου γύρου, αν ρώταγες στην πόλη έξω, οι περισσότεροι, το 90% σου έλεγαν Μπέγκας Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου, Μπέγκας στο δεύτερο γύρο. Έτσι. Βλάση, γι' αυτό είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο αυτή την ώρα να κάνεις μια πρόβλεψη. Αν δούμε λοιπόν και βάλουμε δίπλα-δίπλα τα ποσοστά της πρώτης Κυριακής του 2019 και αυτής της Κυριακής, θα δούμε ότι σχεδόν συμπίπτουν με πολύ μικρές διαφορές. Δηλαδή, μπροστά ο Μπέγκας έχει καταφέρει λίγο να ανεβάσει το ποσοστό του και το αξίζει έπαινος γι' αυτό, παρότι δεν ήταν δήμαρχος αυτής της περίοδου. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ο οποίος πήρε από τον αείμνηστο Μωυσή Ελισάφ, ο οποίος είχε φοβερή δυναμική κοινωνική καθώς και πολιτική, και κατάφερε να αυξήσει περίπου κατά μισό ποσοστό το ποσοστό του 2019 της πρώτης Κυριακής. Έτσι, ο κύριος... Η διαφορά αυξήθηκε ελαφρά. Έτσι, ακριβώς, δεν πειράζει όμως. Περίπου είναι τα ίδια, δηλαδή αν βάλουμε... θυμίζει 19. Θυμίζει 19. Απλά λείπει ο Μωυσής Ελισάφ. Θυμίζει 19 το σενάριο και η διαφορία είναι αν θα επαναληφθεί ή όχι. Νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε μια πρόβλεψη για το ποιος θα είναι στο δεύτερο γύρο. Μπορεί και πάλι αυτός ο γύρος, Βλάση, να είναι οριακός προς τον ένα ή προς τον άλλον υποψήφιο. Η διαφοροποίηση είναι, αφορά τον κύριο Κολόκα, ο οποίος μπαίνει στο Δήμο και ο οποίος έχει το ίδιο στίγμα με τον κύριο Γεωργόπουλο, που έχει αντίστοιχα στην περιφέρεια για την παρουσία του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι αρκετοί από τους παράγοντες θα συνδράμουν ουσιαστικά, Βλάση, για να δούμε τον κύριο Μπέγκα ή τον κύριο Παπαγεωργίου να έχουν την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Θεωρώ ότι κάποιοι από αυτούς είναι σημαντικοί. Καταρχήν να πούμε ότι και οι δύο ουσιαστικά σε αυτές τις εκλογές έχουν αλλιεύσει από την ίδια κοινή δεξαμενή της κεντροαριστεράς. Να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ δυναμική παρουσία του Πασόκ, του πυρήνα του Πασόκ των Ιωαννίνων, σε υποστήριξη του κυρίου Παπαγεωργίου. Και του Θωμά Μπέγκα θα έλεγα εγώ. Και του Θωμά Μπέγκα θα έλεγα. Αν δει κανείς δηλώσεις του Μιχάλη Κασί, του Ευάγγελου, του Ευάγγελου Αργύρη, θα δει ότι και εκεί υπάρχει, και στον Θωμά Μπέγκα υπάρχει, υπάρχει βαθιά στήριξη από το Πασόκ, για να μην πω στήριξη από το βαθύ Πασόκ, και βαθιά στήριξη και από το ΣΥΡΙΖΑ, για να μην πω στήριξη από το βαθύ ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κοινή δεξαμενή πάντως, είναι κοινή δεξαμενή. Βεβαίως αυτή η δεξαμενή τώρα τροποποιείται με την έξοδο των κομμάτων των παρατάξεων της κεντροδεξιάς από τη δεύτερη Κυριακή της εκλογικής μάχης στο Δήμο, Βλάση. Βεβαίως το τι στάση θα πάρει κάθε παράταξη σε αυτή πλέον την διαδική εκλογική μάχη μεταξύ Μπέγκα Παπαγεωργίου, Παπαγεωργίου Μπέγκα, νομίζω είναι ένας από τους άλλους παράγοντες οι οποίοι θα μας καθορίσουν τις εκλογικές διαδικασίες στη δεύτερη Κυριακή, και βεβαίως οι μεγάλοι σκακιστές που κινούν τα νήματα της πολιτικής στην περιοχή, ονοείτο, τι τελικώς θέση θα πάρουν... Να το πω εγώ με ονόματα που λέω ονόματα. Ο μεγάλος παίκτης στην περιοχή που λες, Γιάννη, φαντάζομαι είναι ο Περιφερειάρχης, ο Αλέξος Γερμάνης, που είναι κυρίαρχος στην εκλογική διαδικασία της Περιφέρειας Ηπείρου. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου, προς τα που θα δείξει ο Αλέξος Καχρημάνης έχει τη σημασία του. Γι' αυτό και ο Θωμάς Μπέγκας προεκλογικά πήγε και συνάντησε τον Αλέξανδρο Καχρημάνη. Γι' αυτό και χθες βράδυ ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, μια από τις πρώτες κινήσεις που έκανε, πήγε και συνεχάρη
τον Αλέξανδρο Καχρημάνη. Προσβλέπουν και οι δύο μονομάχοι του δευτέρου γύρου στην στήριξη του Αλέξανδρου Καχρημάνη. Μπορεί να έχει ο Αλέξανδρος Καχρημάνης ένα κομμάτι στήριξη σε έναν από τους δύο. Μπορεί να το κάνει. Βέβαια, δεν είναι παντοδύναμος. Δεν μπορεί να πει στο 55% που τον ψήφισε πηγαίνετε ψηφίστε αυτόν ή πηγαίνετε ψηφίστε τον άλλον. Οι πολίτες δεν έχουν πια τέτοιες συνήθειες. Δεν καθορίζονται έτσι τα πράγματα. Σε μεγάλο βαθμό δηλαδή έχουν δική τους κρίση. Δική τους κρίση την οποία και υλοποιούν στις εκλογές, αλλά σε ένα βαθμό το προς τα που θα δείξει ένας πολιτικά κυρίαρχος όπως είναι ο Αλέξανδρος Καχρημάνης από την τελευταία εκλογή, προς τα που θα δείξει λοιπόν ο Καχρημάνης, έχει τη σημασία του, έτσι. Αυτό λες και το λέω εγώ με ονόματα και το παίρνω πάνω μου. Εντάξει, θα δούμε αν θα δείξει ο Καχρημάνης. Πάντως τώρα έχει ησυχάσει και μπορεί πιο εύκολα να δείξει. Η πολιτική ιστορία πάντως, Βλάση, για τον Περιφερειάρχη δείχνει ότι είχε πάντοτε επιλογές οι οποίες ήταν προτιμητές, νομίζω να το πούμε πιο έτσι ευγενικά, προτιμητές απέναντι στο Δήμο. Και βέβαια να πούμε ότι αναμενόμενο ήταν αυτή η άθροιση του ποσοστού, Βλάση, η οποία ξεπερνάει ας πούμε το 50-55% για παράδειγμα όσον αφορά την κεντροαριστερά στο Δήμο. Είναι γνωστό ότι η κεντροαριστερά ιστορικά τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια και πλέον είναι η κυρίαρχη παράταξη στο Δήμο Ιαννιτών και μάλιστα σε αντίθεση με το ρεύμα το οποίο κυριαρχεί κατά καιρούς στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αλήθεια, έτσι είναι, έτσι. Και θέλω να πω ότι έχασαν την ευκαιρία οι παρατάξεις που εκπροσωπούν την κεντροδεξιά να συσπηρωθούν τελευταία στιγμή για να μπορέσουν να κάνουν κάτι καλύτερο για την εκλογική αυτή διαδικασία. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι πράγματι η κεντροαριστερά κυριαρχεί στο Δήμο. Αυτή θα είναι και η επόμενη δημοτική αρχή. Αλλά οι ρυθμιστές είναι οι κεντροδεξιοί ψηφοφόροι όμως, Γιάννη. Αυτό ακριβώς είναι ένα άλλο. Αυτοί θα δώσουν το αποτέλεσμα. Σε αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να επηρεάσουν και πώς θα επηρεάσουν και αν κρατήσουν στάση η οποία να είναι ανοιχτή πολιτική στάση, οι παρατάξεις οι οποίες έμειναν εκτός. Εκτός του δεύτερου εκλογικού γύρου ή τελικώς θα δώσουν ας το πούμε την προτίμησή τους παρασκηνιακά ή τελικώς σε καμιά περίπτωση δεν θα δώσουν υποστήριξη. Σωστό. Αλλά, και υποστήριξη να μην δώσουν όμως, Γιάννη, οι κεντροδεξιοί κάποιον θα ψηφίσουν. Έτσι, το μεγαλύτερο κομμάτι, αν ψηφίσει τον ένα ή τον άλλον, θα δώσει και το αποτέλεσμα. Τι θα διαλέξουν οι κεντροδεξιοί ψηφοφόροι, Μπέγκα ή Παπαγεωργίου? Παπαγεωργίου ή Μπέγκα, από αυτό εξαρτάται μεγάλο κομμάτι της νίκης του νικητή του δευτέρου γύρου στο Δήμο Ιωαννιτών. Ναι, Γιάννη. Να πούμε και αυτό ότι πάντα λοιπόν στο δεύτερο γύρο υπήρξαν οι μεγάλοι, ας το πούμε, παίχτες, βάλτε εισαγωγικά το μεγάλη, μικρή, ναι, αλλά μεγάλοι παίχτες, αυτοί που έδιναν δηλαδή, αυτοί που δεν πετύχαιναν στην πρώτη εκλογική μάχη, έδιναν λοιπόν ουσιαστικά τη δυναμική στο δεύτερο γύρο, Βλάση. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή την εκλογική μάχη πάλι, παρότι μείναν εκτός παιχνιδιού, θα έχουν το λόγο τους και κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι πάντα παρασκηνιακά δίνεται έμφαση σε ένα από τους δύο διεκδικητές. Σωστό. Απλά πολλές φορές οι ψηφοφόροι δεν σύρονται από τις, έστω και κάτω από το τραπέζι, επιλογές των επικεφαλής τους. Όχι πλέον. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, καθώς έρχεται ένας πολύ όμορφος δεύτερος γύρος. Έτσι, έτσι ακριβώς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μακροχρόνια, το είπαμε